Με λαμπρότητα γιορτάστηκε στη Σέρεση η ιστορική επέτειος του Όχι. Το πρωί τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγγίστων Ταξιαρχών, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτης Θεολόγου. Παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου και πλήθος κόσμου παρά τον άστατο καιρό και τη συνεχόμενη βροχόπτωση. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στον Αδριάντα του Σεραίου ήρωα και αγωνιστή του έθνους Εμμανουήλ Παπά. Στην παρέλαση παρέστη ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης η υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, ενώ στην εξέδρα των επισήμων βρισκόταν ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρίτης Θεολόγος, Σεραίοι βουλευτές, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο Δήμαρχος, ο Συνταγματάρχης του 10ου Συντάγματος Πεζικού Σερών και πολλοί ακόμη εκπρόσωποι φορέων. Κύριος Εμμανουήλ Ανδρόβλου, υποδιοικητής του 567 μηχανοποιημένου Τάγματος Πεζικού, έχει την ευθύνη για τη στράτα των ενόπλων δυνάμεων. Είναι η λόγη, η ένδοξη λόγη του 1940. Οι λεβέντες του γένους, συνεχιστές της δόξας των μαραθωνομάχων, οι απόγονοι του Λεωνίδα, του Μεγαλέξανδρου, προσήλωση στο ελληνικό πνεύμα, οι βάσεις της οποίες οι αθάνατοι ήρωες θεμελίωσαν. Αρκετοί επίσης ήταν οι Σεραίοι πολίτες που παρακολούθησαν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, την οποία συνόδευε η φιλαρμονική μπάντα της Σκεδής και πραγματοποιήθηκε με αέρα και βροχή καθ' όλη τη διάρκεια. Το όχι του 1940, το όχι των Ελλήνων, με πρωθυπουργό τον Ιωάννη Μεταξά, αναμετρηθήκαμε μια μικρή χώρα στα βουνά της Πίνδου και της Μακεδονίας. Αυτή η αναμέτρηση συνεχίζεται μέχρι σήμερα για να κρατήσουμε την Ελλάδα μας με ασφάλεια, να την κρατήσουμε αλόβητη, να την κρατήσουμε μέσα στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, στα επίπεδα και στα, εκεί που τις αρμόζει και τις πρέπει. Οι θυσίες του ελληνικού λαού της περίοδου εκείνες συνεχίζονται και σήμερα. Είναι η τιμή μεγάλη και η μνήμη των ηρώων αυτή η οποία πρέπει να μας καθοδηγεί, το έργο εκείνων να μας καθοδηγεί και πρέπει όλοι ενωμένοι με αλληλεγγύη, με σύνεση, με συνέπεια λόγων και πράξεων, να προχωρήσουμε για να κάνουμε το καλύτερο για την πατρίδα μας. Από τις υποθήκες του έπους της 28ης Οκτωβρίου 1940, αντλούμε πολύτιμα διδάγματα για το μέλλον της πατρίδας, για να αγωνιζόμαστε με το ίδιο πνεύμα της αρετής, της φιλοπατρίας και της ομοψυχίας και σε καιρό ειρήνης. Εκτιμούμε με υπερηφάνεια το ένδοξο έπος του 40, την αντίσταση, τον άνισο πόλεμο και γι' αυτό βεβαίως τη γενναία νίκη απέναντι στο φασισμό και τον ναζισμό. Με οδηγό τα πιστεύω και τις αξίες μας, δείξαμε σε όλη την οικουμένη ότι οι Έλληνες είναι λαός της ελευθερίας και ότι η αντίσταση είναι πραγματικά στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας. Το έπος του 40, ο άνισος αλλά μεγάλος αγώνας επίσης των Ελλήνων απέναντι στους φασίστες εισβολείς και η μεγαλειώδης αντίσταση του ελληνικού λαού απέναντι στους ναζιστές είναι ιστορικές παρακαταθήκες για τον ελληνικό λαό και για τη χώρα. Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα που σηματοδοτεί αντίσταση, αυταπάρνηση και αυτοθυσία για την απελευθέρωση του ελληνικού λαού. Όταν θέλουμε, μπορούμε να πετύχουμε τα κατόρθωτα. Και αυτό πρέπει να προσπαθούμε πάντοτε και σε κάθε φάση και σε κάθε τομέα της ζωής μας. Στον πόλεμο αποδείξαμε ότι είμαστε ακατανίκητοι και ότι πετυχαίνουμε πράγματα που δεν μπορεί κανείς να τα φανταστεί.